Μία σερβιτόρα από το Μιζούρι, η οποία έζησε το όνειρο του, όπως το έχει και στην ταινία με τον Nicolas Cage, το φιλοδόρημα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να λέγεται ταινία. Δεν το θυμάμαι. Όπου... Δεν θα είναι καλή ταινία, μάλλον. Καλή, συμπαθητική. Συμπαθητική. Συμπαθητική κομμαντή. Α, το πούμε έτσι. Μία συμπαθητική κομμαντή. Η Taylor Russell, η οποία δούλευε στο Bleachers Sports Bar. Και ξαφνικά ένας από τους πελάτες εκεί πέρα, όταν είχε μεγάλο ποσό να κληρώσει το Powerball, συνήθισε να μοιράζει λαχνούς σε όλους τους συνδετήμονες, σε όλους τους αμόνους που βρίσκονταν εκεί και στη σερβιτόρα. Κάποια στιγμή έγινε η κλήρωση. Αυτή, μαθεύτηκε ότι στο συγκεκριμένη καφετέρια είναι ο τυχερός λαχνός. Αυτή δεν το έχει κοιτάξει. Και κάποια στιγμή θυμάται ότι έχει και αυτή ένα λαχνό. Το κοιτάει και έχει κερδίσει 50.000 δολάρια. Δολάρια. Παιδιά, αυτό το δώρο όμως είναι επικίνδυνο δώρο. Γιατί? Γενικά, να κάνεις δώρο, ξέρω εγώ, τζόκερ, λότο, λαχεία, ναι, λαχνούς. Ναι. Ξέρεις τι θα σε βρει, δηλαδή εγώ μετά είναι δύσκολο. Γι' αυτό δεν κάνω ποτέ τέτοια δώρα. Έχει ξανασυμβεί αυτό κάτι άλλο. Και άντε να το κάνεις στην κουμπάρα σου, Παύλο μου. Ναι. Να το κάνεις τώρα σε άγνωστο άνθρωπο. Αυτό γνωρίζω πολύ καλά, δεν θα γίνει ποτέ έτσι. Στην κουμπάρα, εντάξει, λες, μένουν στην οικογένεια. Δείχνει μια ανωτερότητα. Δείχνει. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη, επειδή παίζω, Παρασκευή ή Δευτέρα να εξαφανιστώ, θα γνωρίζετε γιατί θα έχω εξαφανιστεί. Μάλιστα. Θα έχω κερδίσει τον Τζόκερ. Μέχρι τότε έχουμε πολύ χρονοδρόμο ακόμα, Παύλο μου.